από την άλλη, η έκπληξη των προηγούμενων εκλογών στην Ιταλία. Μέντρε dell'altra parte la sorpresa delle elezioni in Italia, Pepe Grillo. Σε αυτό το ερώτημα σφυράει αδιάφορα. Δηλαδή δεν με νοιάζει ποιου σχεδιασμού θα πάμε στην Ευρώπη, δεν με νοιάζει αν θα είναι ο Σούλτ, αν θα είναι ο Γιούγκερ, αν θα είναι. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια στον Γκρίλο που κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα ποσοστά. Γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκεια. Perché potuto esprimere il malcontento degli italiani. Αλλά για να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, δεν αρκεί μόνο το όχι. Πρέπει να έχει και εναλλακτική πρόταση. Η πρόταση δεν είναι η επιστροφή στον ανταγωνισμό των εθνικών, να ανταγωνιζόμαστε Έλληνες και Ιταλοί εργαζόμενοι πόσο περισσότερο θα υποτιμήσουμε τα νομίσματά μας τα εθνικά. Η εναλλακτική περνάει μέσα από το κοινό μέτωπο και από την αλληλεγγύη των δυνάμεων της εργασίας, των νέων ανθρώπων, μέσα από το κοινό μέτωπο και την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Φανταστείτε ότι στην Ευρώπη διεξάγεται ένας πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος, βέβαια, δεν είναι σαν τους άλλους πολέμους, αλλά και έχει και αυτός θύματα, χιλιάδες ανθρώπων. Είναι οικονομικός πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος, όμως, δεν είναι ανάμεσα σε έθνη και λαούς. Από τη μια μεριά έχει το στρατόπεδο, από τη μια μεριά είναι το στρατόπεδο των δυνάμεων της εργασίας που υφίστανται την επίθεση τη μεγάλη. Οι λαοί της Ευρώπης από τη μια μεριά. Και σαν οι πόπολοι της Ευρώπης. Και από την άλλη μεριά, οι τραπεζίτες. Από την άλλη πάρτε sono i banchieri. Είναι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Il capitale finanziario. Είναι η νίκη αξιολόγηση. Είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. Είναι offshore εταιρείες. Η πρώτη γραμμή του πολέμου, το μέτωπο του πολέμου, αυτού του οικονομικού πολέμου στην Ευρώπη, είναι στην περιφέρεια, είναι στο νότο. Είναι τα πρίμα. Και έχουμε και πολλά θύματα στο μέτωπο. Στην Ελλάδα έχουμε 60% ανεργία στους νέους. 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 2 εκατομμύρια φτωχούς. Σε λίγο θα έχετε και εσείς παρομοιώσεις. Senza... Όπως σε κάθε πόλεμο, έτσι και σε αυτόν. Come in ogni guerra, anche in questa guerra. Η έκβασή του κρίνεται από το μέτωπο. Αν στο μέτωπο, δηλαδή στις χώρες του ΝΟΤ, καταφέρουμε να ενώσουμε δυνάμεις και κάνουμε τη μεγάλη αντεπίθεση, θα κερδίσουμε τον πόλεμο για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Θα είμαστε εμείς η τοπική έκπληξη στις εκλογές του Μάη. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ.